σαν τα κόκκινα φώτα. Ο Παγγέλου ξεκαθάρισε τα πράγματα. Περιμένουμε τον τρίτο Δημήτρη τον πρόεδρο και θα ξεκινήσουμε και με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Δημήτρης πρόεδρος, παρακαλώ, είναι τρίτος να έρθει και αυτός εδώ στον χώρο του τερματισμού για τις απαραίτητες δηλώσεις και να ακούσουμε τον Δημήτρη τον Βάμβα να μας πει για αυτή την πορεία του και τον τερματισμό του στη δεύτερη θέση. Πώς άντεξες καταρχήν μέσα αυτή τη ζέστη την πίεση από τον πρόεδρο? Εμένα γενικά μου αρέσει η ζέστη, άρα είναι ένα φυσικό μου στοιχείο. Ευχαριστώ σε όλους τους αθλητές μου που τρέξαμε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε μέσα από τη ζέστη και πάλι. Θέλω να ευχαριστήσω οπωσδήποτε τον Θάνατο Σοφούλη, γιατί το αυτομηχανάκι είναι δικό του. Δεν είναι το δικό μου, το παρακόρησε για να τρέξουμε. Και από εκεί πέρα θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου, τους έπαντες, παιδιά, συγγνώμη να ξεχάσει κάποιον. Ήταν ένα οκ, δεν μπορούσε να κυνηγήσω τον πρώτο. Άξιος, μπράβο, τα συγχαρητήρια. Πάντα επιτυχίες. Από τον πρώην ένιωθες πίεση προς τέλος του αγώνα? Ένιωθες πίεση από τον πρώιο? Βέβαια, άκουγα συνέχεια το μηχανάκι του. Άκουγα, φάνηκε πιο νωρίς από μένα, πάντα πιεζόμουν, πάντα προσπαθούσα. Κάντε λίγο ακόμα, κάντε λίγο. Θα πάω στα λάστιχα, θα πάω στα κέρδη, θα πάω πολλά. Τέλος πάντων, το κατάφερα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και πάμε στο μεγάλο νικητή. 3-3 λοιπόν στους τρεις αγώνες που έχουν γίνει για τον Δημήτρη Παπαγγέλου. Παίζω για αυτόν τον αγώνα πώς ξεκαθάρισε τα πράγματα, έστω και με μια μοτοσυκλέτα 600 κυβικών που είχε στα τέρατα των χιλίων πίσω σου να βγαίνουν στην ευθεία. Τι έκανε για να ξεφύγει από αυτού? Νομίζω είναι λίγο καλύτερα εδώ στα Μέγαρα από ό,τι στην Τρίπολη. Είναι λίγο τεχνική πίστα, στην Τρίπολη πιο πολύ ροή. Περίμενα και εγώ θα πάμε καλύτερα εδώ. Ήμασταν λίγο πιο εύκολα. Ήταν δύσκολα, αλλά λίγο καλύτερα. Θέλω να αφιερώσω την νίκη μου στον ψαρά του Λουκά, γιατί χτύπησε τον προηγούμενο αγώνα και είχε σοβαρό τραυματισμό. Και να το ευχηθώ από όλα τα παιδιά από εμάς, περαστικά και αν είναι δυνατόν πιο γρήγορα να έρθει μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου, το Bikers World, το Power to Cycle, Hot Hot Burger, Monte Carlo, την οικογένειά μου, την κοπέλα μου και όλο τον κόσμο που είναι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, Δημήτρη, και ευχόμαστε ανάλογη συνέχεια. 3-3 λοιπόν για τον Δημήτρη Παπαγγέλου, ο οποίος ξεκαθάρισε τα πράγματα, κέρδισε και με διαφορά. Περιμένουμε άλλον έναν Δημήτρη, τον Δημήτρη Πρόιο, να έρθει εδώ για κάποιες δηλώσεις, πώς κατάφερε δηλαδή να τερματίσει το βάθρο, πώς ξεπέρασε εκεί
τη μάχη που είχε, πώς επιβλήθηκε στον Κώστα τον Καρανίκα. Δημήτρης Πρόεδρος, παρακαλώ στο χώρο του τερματισμού για να δηλώσεις. Παρακαλείται ο οδηγός με το νούμερο 88 της κατηγορίας Open να προσέξει τον αριθμό. Την ώρα είναι σωρία. Θα ανοίξει έξοδος στο πίτσι για την επόμενη κατηγορία.